Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων από το 2014 φαίνεται πως τροποποιούνται, αφού δεν βρέθηκε τρόπος να διασφαλιστεί το αδιάβλητο και ισότιμο των εξετάσεων από το πρώτο προπαρασκευαστικό έτος των Ιδρυμάτων στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών. Η δημιουργία εξετάσεων μέσα στο Πανεπιστήμιο θα δημιουργούσε προβλήματα δυσεπίλητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων θα διατηρηθεί, αλλά με λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα θέματα θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και δεν αποκλείεται οι ερωτήσεις να προέρχονται από τράπεζα ερωτήσεων. Ενώ τα πανεπιστήμια θα θέτουν συντελεστές βαρύτητα στα μαθήματα που επιθυμούν. Οι επιτυχώντες στο πρώτο έτος θα διδάσκονται μαθήματα γενικού περιεχομένου και στο δεύτερο έτος θα επιλέγουν κατεύθυνση σπουδών. Τα κριτήρια θα είναι πιθανόν ένα συνδυασμός της απόδοσης στο πρώτο έτος και του αριθμού μορίων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Από το Σεπτέμβριο θα ισχύσουν και οι αλλαγές για την πρώτη τάξη λυκείου, η οποία μετατρέπεται σε μια τάξη γενικής παιδείας. Θα είναι δηλαδή η γέφυρα ανάμεσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Βασική φιλοσοφία των νέων μέτρων στα λύκεια είναι λιγότερα μαθήματα, επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα βασικά, μαθήματα επιλογής και εισαγωγή των ερευνητικών εργασιών. Αυτό το νέο μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα παιδιά να ερευνούν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν με συλλογικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί πάντως υποστηρίζουν ότι για να αποδώσει το νέο σύστημα θα έπρεπε να υπάρχουν και τα κατάλληλα βιβλία. Θα είναι συγγραφή των βιβλίων των προηγούμενων ετών που κυκλοφορούσαν. Συγκεκριμένα, ας πούμε, στα μαθηματικά κατεβαίνει ένα κεφάλαιο από τα μαθηματικά της Β' Λυκείου και κατεβαίνει και ένα κεφάλαιο από τα μαθηματικά της Γ' Λυκείου. Οι μαθητές που θα συνεχίσουν του χρόνου στη δευτέρα τάξη Λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις, θετική ή θεωρητική. Μια τρίτη κατεύθυνση προστίθεται στην τελευταία τάξη Λυκείου που θα είναι συνδυαστική και θα την επιλέγουν όσοι θέλουν να ακολουθήσουν κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες.